Για το θέμα του ΟΑΣ, λοιπόν. Οι εργαζόμενοι στο ΟΑΣ δεν είναι τρελοί να απεργούν μέσα στο κατά καλό καιρό προκειμένου να διεκδικήσουν τους μισθούς τους. Απεργούν γιατί η κυβέρνηση δεν τηρεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις και αυτό τους οδηγεί σε 3 χρόνια τώρα να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Και βέβαια γνωρίζουν ότι εάν δεν δοθούν τα χρήματα που οφείλονται από την κυβέρνηση, δεν πρόκειται να ξαναπληρωθούν. Αυτός είναι ο λόγος που απεργούν. Και εμείς είμαστε ενδιάμεση κρίκη ανάμεσα στο σωματείο αλλά και στους εργαζόμενους οι οποίοι θέλουν να εξυπηρετηθούν. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι ο κύριος Πίρτζης έχει καταντήσει αιμονικός με τον ΟΑΣ. 4 φορές τον έχω συναντήσει και για άλλα ζητήματα και τις 4 φορές ασχολιόταν με τον ΟΑΣ και κατηγορούσε τον ΟΑΣ. Εάν δεν θέλει να τηρήσει αυτή τη σύμβαση η οποία υπάρχει, έχει την υποχρέωση να την αναθεωρήσει, να την καταγγείλει και να πάει σε μια άλλη σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μας πει τι έχει σκοπό να κάνει, προκειμένου και οι εργαζόμενοι να πάρουν τις αποφάσεις τους για το μέλλον, διότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι που δουλεύουν θα πρέπει και να πληρώνουν.